κερδίσουμε θα είναι το πανό των συνταξιούχων μπροστά και από πίσω ακολουθούμε όλοι. Ούτε ο καυτός ήλιος, ούτε ο καύσωνας εμπόδισε τους θαραλέους συνταξιούχους της Καβάλας να πραγματοποιήσουν δυναμική κινητοποίηση σήμερα το πρωί, απαιτώντας την άμεση καταβολή ολόκληρης της σύνταξής τους. Εκπρόσωποι των συνταξιουχικών σωματείων του ΙΚΑ, του ΤΕΒΕ και του ΝΑΤ συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Καπνεργάτη και αρχικά κατευθύνθηκαν στην Τράπεζα της Ελλάδος, όπου και παρέδωσαν ψήφισμα διαμαρτυρίας. Όπως καταλαβαίνετε, τα συνεργαζόμενα συνταξιουχικά σωματεία είναι παντός καιρού. Εμείς δεν είμαστε για να αποφεύγουμε και να λέμε ανάλογα πώς μας βολεύει εκφραζόμαστε. Πήραμε λοιπόν αυτή την πρωτοβουλία να έρθουμε να κάνουμε παράσταση διαμαρτύρια σε όλες τις τράπεζες για τον εξής απλούστατο λόγο. Από τα τέλη του Ιούνιου βλέπουμε αυτό που βιώνουν οι συνταξιούχοι, άνθρωποι που δεν χρωστάνε σε κανέναν τίποτα, να περιμένουν ουρές μέρα νύχτα για να πάνε να πάρουν 50 ευρώ και αν κάποιος έχει κάνει το λάθος και έχει πάρει τα 120, δεν μπορεί να πάρει τίποτα άλλο για μια εβδομάδα. Έτσι λοιπόν ο μόνος τρόπος που μας έμεινε να διαμαρτυρηθούμε είναι αυτόν που επιλέξαμε και αυτόν θα ακολουθήσουμε. Να είστε όμως σίγουροι ότι ο αγώνας μας δεν σταματά εδώ μονάχα στην παράσταση διαμαρτυρίας. Θα κλιμακώσουμε τον αγώνα μας και θα καλέσουμε όλο τον λαό να συστρατευτεί μαζί με τα συνταξιουχικά σωματεία. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε όπως βλέπετε στην Τράπεζα της Ελλάδας απ' έξω για διαμαρτυρία. Ο σκοπός της συγκέντρωσης αυτής δεν είχε για να μαζέψουμε τον κόσμο. Είναι μια προειδοποίηση και μια εντολή προς τις τράπεζες, μήπως πάμε προς το καλύτερο. Αλλά την απαξίωση αυτοί που ζουν τώρα αυτές τις μέρες οι συνταξιούχοι δεν λέγεται, δεν περιγράφεται. Ουρές έξω από τις τράπεζες, ταλαιπωρία, λιποθυμίες και αυτά. Οι συντάξεις έχουν καταβληθεί ολόκληρες στις τράπεζες και εμείς παίρνουμε κάθε μέρα από 50 ή κάθε εβδομάδα από 120. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει καμιά φορά στα χρονικά. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς οι συνταξιούχοι καταθέσαμε το μόχθο μιας ζωής στα ασφαλιστικά μας ταμεία, τα οποία ασφαλιστικά ταμεία λαιλατηθήκανε και γίνανε δομημένα ομόλογα και πολλές άλλες παροχές για το κεφάλαιο. Εμείς απαιτούμε οι συντάξεις να τις παίρνουμε όπως τις παίρναμε κάθε πρώτη ή 30 του μήνα ολόκληρες, χωρίς αυτό το χάλι των συνταξιούχων. Τα τιμημένα γερατιά της δεκαετίας του 80 καταλαβαίνουμε ότι γίναμε κόστος γύρατος. Αυτό όμως δεν θα τους περάσει. Όσο μπορούμε θα είμαστε στους δρόμους και θα διαμαρτυρόμαστε. Πιστεύω να συστρατευτούν μαζί με τους συνταξιούχους λόγω της πείρας που έχουμε και άλλοι κλάδοι εργαζομένων στον αγώνα μας, να ανατρέψουμε αυτή την κατάσταση, γιατί από νοικοκυρέους μας κάνανε πέτες. Λοιπόν, εμείς δεν απαιτούμε να πάρουμε τις συντάξεις μας. Ευχαριστώ. Με δυναμική πορεία, πανό και συνθήματα, οι συνταξιούχοι επισκέφθηκαν όλες τις τράπεζες του κέντρου της Καβάλας, όπου δεκάδες πολίτες περίμεναν υπομονετικά να λάβουν τη σύνταξη ή τον μισθό τους και μοίρασαν φυλάδια κατά της αντιλαϊκής πολιτικής της κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.